σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λέω να κάνουμε ένα έτσι πιο χαλαρό βλογκάκι στο σπίτι, με καφεδάκι, με πλεκτά, με δουλίτσες, με φαγητό, ό,τι έχει η μέρα μου τέλος πάντων. Θα σας πάρω μία μέρα μαζί μου. Προς το παρόν αυτή τη στιγμή έχω ξυπνήσει, έχω σηκωθεί εδώ και καμιά ωρίτσα. Έχω κάνει καφεδάκι στη μεγάλη την κούπα που είχα πάρει πέρυσι από τα Βίκο και είμαι στον καναπέ με την κουβερτούλα μου, με το πλεκτό μου. Κάνω την μπλουζίτσα, την κρίτη δικιά μου, την έχω σχεδόν τελειώσει, αλλά την άφησα στην άκρη λίγο να την σκεφτώ, να την ξαναδοκιμάσω, να την ξαναδώ. Και έχω πιάσει να κάνω την γαλάζια για τη φίλη μου. Έχω τελειώσει το σώμα και είμαι στο μανικάκι. Εδώ είναι για τις μειώσεις, τα πιαστράκια μου. Συνεχίζω. Εννοείται, σας έχω ξαναπεί ότι βλέπω YouTube τα πρωινά που ξυπνάω. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο, δεν έχουμε τηλεόραση στο σπίτι από επιλογή. Δεν μας αρέσει η τηλεόραση γενικά ούτε εμένα ούτε του Χρήστου. Και όταν λέω δεν μας αρέσει η τηλεόραση, δεν μας αρέσουν τα κανάλια και ό,τι προβάλλουν τα κανάλια. Το να κάτσουμε να δούμε μία ταινία ή να διαλέξουμε να δούμε εμείς μία σειρά, το κάνουμε μέσα από τα λάπτοπ που έχουμε. Διάφορες πλατφόρμες, είτε με συνδρομή είτε χωρίς συνδρομή. Και παρακολουθούμε αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι ότι μας αρέσει πολύ το διάβασμα και σε μένα και στο Χρήστο. Αλλά τελευταία, για μένα θα μιλήσω, τελευταία δεν έχω τον χρόνο, δεν έχω το μυαλό για να κάτσω να πάρω ένα βιβλίο και να κάτσω να διαβάσω και να αφοσιωθώ εκεί. Οπότε αυτό που άρχισα να κάνω, έχω καμιά εβδομάδα περίπου, έχω βρει κάποια βιβλία που θέλω να διαβάσω και τα βρήκα σε audiobook, οπότε τα βάζω, τα ακούω και κάθομαι και πλέκω. Οπότε η ρουτίνα μου είναι το πρωί ξυπνάω, βλέπω κάποια βίντεο στο YouTube από διάφορους creator που ακολουθώ και μετά βάζω και ακούω το βιβλίο μου. Αυτήν την περίοδο ακούω τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το οποίο δεν το είχα διαβάσει ποτέ, έχω δει τις ταινίες, μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά μου αρέσει ο Tolkien. Αλλά δεν είχε τύχει να το διαβάσω και το βρήκα στο audiobook και λέω καλή φάση. Και το βρήκα στο YouTube δωρεάν, δεν είναι με πληρωμή, οπότε αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να ακούτε έτσι βιβλία, κάτι διαφορετικό, μπορείτε και από το YouTube μέσα να βρείτε, έχει πάρα πολλές επιλογές. Και στο Spotify έχω βρει κάποια. Προς το παρόν εγώ θα μείνω εδώ να κάνω κανένα δυο σιρούλες ακόμα στο πλεκτό μου και μετά θα σηκωθώ, θα ξεκινήσω λέω με τα πιάτα και την κουζίνα έτσι ώστε να τελειώσω να βάλω το φαγητό να γίνεται, λέω να κάνω αρακά σήμερα και μετά να προχωρήσω στις υπόλοιπες δουλίτσες. Μα έχετε ρωτήσει πολύ για τα πλεκτά σε προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα και όπως έχω ξαναπεί, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Ακολουθώ κάποια βίντεο στο YouTube, δηλαδή και αυτό το σχέδιο, το μπλουζάκι, εννοείται ότι το είδα σε βίντεο στο YouTube και ακολούθησα τις οδηγίες. Οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορώ να σας αφήσω τα link από κάτω. Παιδιά, έχει ξεκινήσει και κάνει πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, σας έχω ξαναπεί ότι κάθομαι στον καναπέ, έχω βάλει κάτω από το ριχτάρι το κουβερτάκι το ηλεκτρικό. Έχω από πάνω αυτό το γούνινο το κουβερτάκι να σκεπάζομαι. Και εννοείται είμαι με, με τη ρομπίτσα τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Τη σόμπα δεν την έχουμε ανάψει. Έχει κάτσει ο Χρήστος, την έχει καθαρίσει τα φουγάρα βασικά, πώς λέγονται αυτά. Θέλει τώρα να τα καθαρίσω εγώ απ' έξω. Και πρέπει να καθαρίσει και μέσα, νομίζω δεν το έχει κάνει ούτε αυτό ακόμα. Οπότε μάλλον είναι στις εργασίες που πρέπει να γίνουν σήμερα, να καθαριστεί, να ετοιμαστεί, έτσι ώστε άμα χρειαστεί τέλος πάντων το επόμενο διάστημα να είναι έτοιμη να την ανάψουμε. Που βασικά πιστεύω θα χρειαστεί μόνο και μόνο για να σπάσει την υγρασία, γιατί πραγματικά δεν παλεύεται το βράδυ εδώ και έχει αρχίσει τώρα που μικρύνει και η μέρα. Νυχτώνει πιο νωρίς, κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει πάρα πολύ υγρασία και γενικά δεν τα πάω καλά. Θα με ακούτε πάλι και φέτος να γκρινιάζω για το κρύο και την υγρασία. Τα λέγαμε πέρυσι, θα τα λέμε και φέτος, γιατί όχι. Αλλά αυτά τα κουβερτάκια τα ηλεκτρικά, όποιος τα σκέφτηκε πραγματικά, είναι σωτήρια εφεύρεση. Παιδιά, ξαπλώνεις. Εγώ, ας πούμε, πριν τα κουβερτάκια, όταν ξύπναγα το πρωί, πονάγανε τα κόκαλά μου, σηκωνόμουν και έκανα κρακ, 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 και μέχρι να έρθει το σώμα να ζεσταθεί, να αρχίσουν να
κινούνται οι κλειδώσεις, τέλος πάντων, παίρνει και ώρα. Τώρα με αυτά, παιδιά, ξυπνάω, δεν πονάνε. Δεν πονάει τίποτα. Άσε που, καμιά φορά, τέλος πάντων, μέσα από τη μέρα, από την κούραση και όλα αυτά, νιώθεις ότι πονάς, κάνεις ράντς, ανάβεις λίγο το κουβερτάκι, πας ξαπλώνεις και έρχεσαι και ισιώνεις. Είναι πάρα πολύ σωτήριο, ειλικρινά. Και είδα, είδα στο τίμο. Υπάρχουν μπουφάν, γυλαίκα, μάνικα και κανονικά με μανίκι που είναι θερμενόμενα. Δηλαδή πατάς ένα κουμπί και αυτό ζεσταίνεται, έρχεται και θερμαίνεται. Θα πάρω. Απλά, κάποια στιγμή, ας πούμε, τα πιο πολλά που βλέπω είναι αμάνικα. Και λέω τώρα, συγγνώμη, θα θερμαίνεσαι εδώ και αυτά τα χέρια σου δεν κρυώνουν. Θέλω να βρω με μανίκι, έτσι, να πάρω να είναι σωστό, καλό, με μανικάκι με τα πόλα του. Θα κυκλοφορώ με αυτό, εγώ παντού μετά. Αλλά θέλω να δω πριν κάνω την αγορά, γιατί εγώ οι κουβέρτες που έχω πάρει έχω κοιτάξει να είναι πλενόμενες. Τις βάζω στο πλυντήριο, τις στεγνώνω πάρα πολύ καλά, τις χρησιμοποιώ. Οπότε θέλω να δω τα μπουφάν αυτά είναι πλενόμενα, γιατί άμα δεν είναι πλενόμενα, να το πάρω να το κάνω τι. Το βάλω δύο φορές και μετά πάμε για πέταμα. Δεν αξίζει. Σας αφήνω να κάνω κανένα δυο σιρούλες ακόμα, να δω και τα βιντεάκια μου και πάμε μετά στη κουζίνα να ξεκινήσουμε δουλίτσες. Τώρα το. Πόση ώρα μετά θα είναι αυτό το μετά δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Για εσάς θα είναι πολύ σύντομο εγώ. Μπορεί να μου πάρει και όλη μέρα εδώ με τα πλεκτά. Ξέρετε πώς πάει. Μαζέψει και απλώς ένα πλυντήριο, μάζεψα και τον νεροχύτη μου, διάλειμμα για πρωινό που μου φέρε ο Χρήστος, ένα ντόνατ σοκολάτα και θα συνεχίσω μετά με τη μαγειρική και τις υπόλοιπες δουλίτσες. Εδώ δείτε παιδιά κατάσταση. Ήρθα στη κουζίνα να μαγειρέψω και αυτό είναι που αντικρίζω. Δείτε εδώ. Τι ακριβώς κάνεις. Περνάς καλά. Έρχεται άλλη μία από εκεί από τα δεξιά σου. Αυτό λοιπόν το γατί που είναι πάνω στα πόδια του, κάθε φορά που τον βλέπει παιδιά, τρέχει πάνω του, του μιαουρίζει τέτοια αγάπη. Βγήκε στο κήπο για να κόψει κάτι σίδερα που ήθελε, όχι για να ασχοληθεί με τον κήπο, θα το κάνουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Και πάω τώρα, έρχομαι στην κουζίνα για να μαγειρέψω και όπως κοιτάω το παράθυρο τον βλέπω αγκαλίτσα με τη γατούλα, χαδάκια. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τη δουλειά που ήθελε να κάνει. Να, τώρα μπήκε σπίτι. Thank you.
φαγητό έχει αρχίσει να κοχλάζει, χαμηλώνω τη φωτιά στο 2 και σκεπάζω. Αυτά ήτανε. Μέχρι να γίνει το φαγητό, λέω να τακτοποιήσω τα ρούχα που μάζεψα που δεν τα έχω βάλει ακόμα στη θέση τους και να μαζέψω λίγο το σπίτι για να βάλω να σκουπίσω. Λοιπόν, έχω ανοίξει την εφαρμογή μου. Θα το βάλω προς το παρόν μόνο να σκουπίσει. Και επειδή είμαι στη κρεβατοκάμαρα, θα το βάλω να πάει στους υπόλοιπους χώρους εκτός του μπάνιου. Και όταν τελειώσω από την κρεβατοκάμαρα, θα το φέρω και εδώ και μετά θα το βάλω να κάνει και σφουγγάρισμα. Λοιπόν, η σκούπα ξεκίνησε τη δουλειά της. Πάω να συνεχίσω και εγώ τη δική μου. Έχω βάλει εδώ στον διάδρομο αυτό το χαλάκι και θέλω να δω πώς θα συμπεριφερθεί η σκούπα τώρα που θα πλησιάσει. Για να δούμε. Δεν πάει καλά. Ανέβα. Μπράβο, κορίτσι μου. Για να δούμε. Να βλέπεις, το μαζεύεις. Α, το φτιάχνει. Α. Οκ. Κάπως δυσκολεύει. Να, το μάζεψε. Οκ, δεν ήταν καλή ιδέα λοιπόν. Εντάξει, υποτίθεται περνάει, τα καθαρίζει τα χαλιά κανονικά, τα σκουπίζει μια χαρά, αλλά δεν ξέρω τώρα με τις άκρες που τα δίπλωσε. Ίσως άμα το κολλήσω κάτω στο πάτωμα, βάλω ταινία διπλής όψης, να μην μπορεί να το σηκώνει. Το φαγητό είναι σχεδόν έτοιμο, προσθέτω αλατάκι, πιπεράκι, άνηθο που έχω πάντα ψιλοκομμένο στην κατάψυξη και λεμονάκι στημένο, το οποίο το σουρώνω για να μην πέσουν κουκουτσάκια μέσα στο φαΐ. Έχω τελειώσει τις δουλειές που είχα να κάνω για σήμερα. Το φαγητό είναι έτοιμο, το σπίτι ξεσκονισμένο, σκουπισμένο, σφουγγαρισμένο, τακτοποιημένο. Έχω απλώσει και ένα πλυντήριο και συνεχίζω εδώ πέρα κλασικά το πλεκτό μου. Ο Χρήστος δεν ξέρω αν έχει κάνει τις δουλειές που ήταν να κάνει. Έπαιξε με τις γατούλες, οπότε όλα καλά. Εγώ εδώ ψυχοθεραπεία. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο σήμερα. Θα συνεχίσω εδώ πέρα να σιρούλα-σιρούλα μέχρι να τελειώσει το πλεκτό μου. Θα ακούω το βιβλίο μου. Σας είπα, έχω βάλει, ακούω τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Είναι αρκετά μεγάλα τα βίντεο. Δηλαδή για το πρώτο βιβλίο είναι 16 ώρες και 37 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο βιβλίο, οπότε παίρνει αρκετό χρόνο για να το ακούσω όλο, αλλά δεν θα είχα το χρόνο να κάτσω να το διαβάσω, να αφοσιωθώ δηλαδή τελείως στο να διαβάσω το βιβλίο και να μην κάνω κάτι άλλο, οπότε με βολεύει να πλέκω και να ακούω και το βιβλίο ταυτόχρονα. Εγώ λέω να σας κλείσω εδώ πέρα, μιας και δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, εδώ τα πάμε. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό μας το βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα!